Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομάλη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, κύριε Βακεφιανάκη, καλό απόγευμα και σε εσάς. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στην παρέα μας απόψε. Το ίδιο και εγώ. Γιατί θα πούμε ωραία πράγματα. Θα μιλήσουμε για μια φοβερή προσωπικότητα, θα μιλήσουμε για τέχνη, θα μιλήσουμε για μουσεία. Και νομίζω χρειαζόμαστε αυτές τις ανάσες του πολιτισμού μέσα σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε επί μακρόν εδώ στη χώρα μας. Όπως λέτε, όλα τα δεινά, δύσκολη καιρή, η σκέψη μου πρέπει και εγώ να πω ότι είναι κοντά στην Κρήτη αυτή την ώρα που δοκιμάζεται με πλημμύρες, με σεισμούς. Είναι διάγομαι ας πούμε, δυσκολίες. Γι' αυτό νομίζω η τέχνη έρχεται να απαλύνει λίγο αυτή την κατάσταση και να δώσει νέα πνοή. Είμαι στη διάθεσή σας εγώ για να πω ό,τι θέλετε. Βεβαίως, να πούμε στους φίλους, κύριε Κουτσομάλη, ότι είστε και ο επιμελητής βέβαια της έκθεσης. Έχετε σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Είστε ένας από τους ανθρώπους που μετράτε μισό αιώνα στο Ίδρυμα. Ναι. Το 1972. Πάει τόσο πίσω λοιπόν. Πάει πίσω, ναι. Με τον Βασίλη και την Ελίζα Γουλανδρή, φυσικά. Ναι, στους δύο υπέροχους ανθρώπους που είχα την τύχη να γνωρίσω και να προσδεθώ στο άρμα τους, στο οποίο άρμα η τέχνη είχε κυρίαρχο λόγο και προτεραιότητα. Ζούσαν για την τέχνη. Ναι. Και όλες τις εκφάνσεις της τέχνης, όχι μόνο τις καστικές. Ήταν άνθρωποι με μεγάλη παιδεία και καλοσύνη και αλληλεγγυότητα και δεν, πολλά θα μπορούσα να δεν πω. Δεν ήταν μόνο τα χρήματα λοιπόν, κύριε Κουτσομάλη, υπήρχε βάθος, δεν υπήρχαν μόνο τα χρήματα, δεν ήταν μόνο αυτά. Όχι, δεν είχαν την υπεροψία του πλούτου που λέω εγώ. Mm-hmm. Και μόνο τα χρήματα δεν αρκούν για να πετύχουμε, για να πάμε εκεί που έχουμε προορισμό να πάμε ως άνθρωποι. Ναι, που οφείλουμε. Πάμε λοιπόν στην έκθεση. Γιατί, να πούμε, έχει ξεκινήσει, είναι ανοιχτή, θα είναι μέχρι τα μέσα περίπου του Δεκέμβρη. Μέχρι τις 12, ναι. Κύριε Κουτσομάλη. Ναι, μέχρι τις 12 και μετά από τις 10 Ιανουαρίου του 23 έρχεται μια άλλη μεγάλη έκθεση που αφορά τον νέο ρεαλισμό ως κίνημα με δάνεια που έρχονται από μεγάλα μουσεία της Ευρώπης. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε πως θα προλάβουμε. Γιατί Φώτης Κόντογλου? Λοιπόν, ο Φώτης Κόντογλου, η έκθεση αυτή αναπτύσσεται, έχει δύο σκέλη. Αναπτύσσεται, το πρώτο έχει άξονα που αφορά τον ίδιο τον Φώτη Κόντογλου, μια εμβληματική προσωπικότητα με οξυμένη νόηση, με χάρισμα αφηγηματικού λόγου, με λυρικό χρωστήρα. Αλλά από την άλλη, η έκθεση αυτή δίνει έμφαση στις επιρροές που άσκησε στο πεδίο των εικαστικών τεχνών και τα γράμματα κατά τον 20ο αιώνα, στους νεότερους, στους μαθητές του. Για να πω έτσι το περίγραμμα, είναι ένα επαιτειακό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την Εθνική Συμφορά του ξεριζωμού, της καταστροφής του μικρασιατικού ελληνισμού από τις μακραίωνες αιστείες του. Είναι μια επέτειος που, όπως όλοι γνωρίζουμε, που καταγράφεται ως μέγιστο κεφάλαιο της κατεξοχήν καταστροφής στην ελληνική ιστορία. Λοιπόν, θελήσαμε εμείς αυτή την επέτειο, που τι είναι μια επέτειος, είναι καιρός μνημοσύνης, ενθυμίσεων, μνήμες αναζητούν διέξοδο προς τις πηγές του ιστορικού χρόνου. Λοιπόν, θελήσαμε να δώσουμε έμφαση
στον Φώτη Κότογλου, που όπως είπα είναι μια εμβληματική μορφή αυτής της γενιάς. Είναι, συμπίπτει και με μια περίοδο βέβαια για το Φώτη Κότογλου, λέμε, και με αφορμή την επέτειο που αναφέρατε της μικρασιατικής καταστροφής, είναι και τα φόπλακα της μεγάλης ιδέας, της περίφημης μεγάλης ιδέας. Υπάρχει και μια γενικότερη αναζήτηση πια στη χώρα μας, ποιοι είμαστε, πώς προχωρούμε από εδώ και στο εξής. Το λέμε για τη στροφή προς την ελληνικότητα που υπήρξε, για να δούμε και την στροφή που πήρε ο Φώτης Κότογλου στην τέχνη του, με ό,τι καταπιάστηκε δηλαδή. Ένας άνθρωπος που έζησε και αυτός όλες αυτές τις δυσκολίες. Γεννήθηκε το 1895, οπότε έζησε αυτά τα γεγονότα ως ενήλικας. Ασφαλώς. Ναι, γεννήθηκε, όπως λέτε, το 1895 στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Εκεί τελείωσε το λύκειο, το ιστορικό λύκειο των Κηδωνιών, με συμμαθητή του μια άλλη εμβληματική φιγούρα που είναι ο Στρατής Δούκας. Και όλη αυτή η γενιά, όπως σωστά λέτε, εδραίωσαν αυτό το πνεύμα που διακατήχε τους ανθρώπους αυτούς της γενιάς του 30. Εδώ όμως πρέπει τα πράγματα να διαφοροποιηθούν, διότι ο Κότογλου αυτό που ήθελε ήταν εκφραστής αυτής της ανάγκης, μιας επιστροφής, ας πούμε, προς τα θέσμια του γένους, προς τις παραδόσεις. Αυτό ήταν το κυρίως ζητούμενο. Όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του 30, ακόμη και ο Σπύρος Παπαλουκάς, με τον οποίο συμπορεύτηκε δια μακρόν ο Φώτης Κότογλου, ήθελαν μια εξευρωπαϊσμένη ελληνικότητα. Ο Φώτης Κότογλου, παρότι γνώρισε, είδε, ταξίδεψε, έμεινε στο Παρίσι, ταξίδεψε στην Ευρώπη, από την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, γνώρισε τα κινήματα, τα πρωτοποριακά κινήματα που αυτή την εποχή αναπτυσσόταν κυρίως στο Παρίσι, από την ώρα βέβαια που η σχολή του Μονάχου άρχισε να χάνει από την Έγρη. Παρόλα αυτά όμως, αυτό που ήθελε, αυτό που έκανε λάβαρο, θα πω, εθνικού χρέους, ήταν η αναστήλωση του ιερού της ελληνικότητας, όπως είπατε, και η αναζωπήρωση της φλόγας αυτής της παραμερισμένης παράδοσης. Και ειδικά του βυζαντινού μέρους συνέχειας, ναι, της ιστορίας, που πάνω στο οποίο βασιστήκαμε, έτσι, για να καταδείξουμε τη συνέχειά μας από την αρχαιότητα έως τη, ναι, σύσταση και του νεοελληνικού κράτους και μετέπειτα, φυσικά. Ναι, σωστά λέτε. Το 1922, μέσα στο γενικό πένθος της καταστροφής, ο Κότογλου ήρθε στην Αθήνα και το 23 πήγε στο Άγιον Όρος μαζί με τον Παπαλουκά, μαζί με τον Δούκα, όπου πέρασε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και εκεί εξοικειώθηκε. Αυτή ήταν μια νέα αρχή για τον Κότογλου. Εκεί βρήκε αυτό που νομίζω έμφυτα ήταν προδιατηθειμένος να ακολουθήσει, τη βυζαντινή τέχνη, την οποία εμπλούτιζε με βυζαντινότροπες αφηγήσεις, βιβλία που διάβαζε, και από εκεί και έπειτα τα πράγματα πήρανε μια πορεία. Αλλά παράλληλα, το 1926 συγκεκριμένα, εξοικειώθηκε και με άλλες μορφές, με τη λαϊκή τέχνη, και η έκθεση σε αυτή δίνει μεγάλη έμφαση και είναι ένα από το ζητούμενο. Δεν είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο Φώτη Κότογλου. Είναι αφιερωμένη στις επιρροές
που δέχτηκαν οι νεότεροι. Και όταν λέω νεότεροι, ξεκινάμε από τον Εγκονόπουλο, τον Τζαρούχη, που ήταν οι δύο πρωτόκλητοι, όπως λέω, μαθητές του, τους οποίους ενέταξε πολύ νωρίς, όταν διακοσμούσε την οικία που το 1932 με πολλές δυσκολίες αγόρασε στα Πατήσια, και η οποία βέβαια στη συνέχεια ακολούθησε φυσικά ο διάκοσμος του Δημαρχείου της Αθήνας το 1937 νομίζω. Και μετά ακολουθούν πολλοί, ας πούμε, ο Κοψίδης, ο Παπαλουκάς, ο Βασιλείου, ο Διαμαντόπουλος, ο Λουκόπουλος, ο Μόραλης, όλοι αυτοί υπήρξαν μαθητές του. Τεράστια ονόματα και αυτά. Μεγάλα ονόματα. Δημιουργεί πολύ σπουδαίοι και αυτή στη συνέχεια. Ακριβώς. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι ο Κόντογλου, παρότι γνώριζε το μοντερνισμό, δεν θέλησε να ταυτιστεί. Ήθελε να απαλλαγεί από αυτή την κυδαιμονία. Αυτό ήθελα να επισημάνω, αυτό που λέτε τώρα, κύριε Κουτσομάλη. Δηλαδή, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρετε, δεν είχε ανοίξει τους ορίζοντές του. Αναφέρατε και εσείς προηγουμένως ότι και έφυγε στο εξωτερικό και διάβασε και σπούδασε, νομίζω και στην Αμερική είχε ταξιδέψει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είχε άλλες προσλαμβάνουσες και στράφηκε προς την... επηρεάστηκε πολύ από τη βυζαντινή τέχνη. Ίσα ίσα που γνώριζε αυτά που γίνονταν στον καιρό του διεθνώς στην Ευρώπη, τα κινήματα που είχαν ήδη αναπτυχθεί, που ήταν και πολύ πρωτοποριακά, αλλά επέλεξε να στραφεί αποκλειστικά σε αυτό, στη βυζαντινή τέχνη. Εδώ είναι το ερώτημα και το θέτω λίγο πολύ στο κείμενο. Προστήκε γιατί αυτή η αιμονή. Δεν θα τολμούσα να πω βέβαια η απόρριξη, διότι επιχείρησε, αντέγραψε, υπάρχουν δείγματα στην έκθεση, αντιγραφές από τον Ελγκρέκο, ακόμη από τον Πικάσο, που ήταν ο κατεξοχήν εικονοκλάστης ο Πικάσο της νεότερης τέχνης, τον Βαγκόγκ, τον οποίο φαίνεται και προσωπικά γνώρισε κατά τη διαμονή του στο Παρίσι. Λοιπόν, που αυτή η αιμονή του. Πιστεύω ότι ήταν ένας νέος της Ανατολής και θεωρούσε προσβολή, ταπείνωση να μην ακολουθήσει αυτές τις παραδόσεις του. Τίποτα δεν τον εμπόδιζε βέβαια να γράψει, να διαβάσει, διότι ασχολήθηκε πολύ με την ευρωπαϊκή τέχνη, την νεότερη και την προγενέστερη. Δηλαδή είχε γράψει λύματα, κείμενα, δημοσίευσε κείμενα. Άρα ήταν, γνώριζε την τέχνη, την πρωτοποριακή, να το πούμε έτσι. Γνώριζε. Αν έμεινε εκεί που έμεινε, είναι γιατί το ήθελε. Το ήθελε και κατάφερε. Ήθελε τρόπον δυνά τον εαυτό του αφυπνιστή της εθνικής συνείδησης. Αφυπνιστή. Έβλεπε η παράδοση αυτή να υφίσταται πιέσεις, και σε μια εποχή που τέτοιες έννοιες κλειδωνιζόταν μέσα στην πολυπολιτισμικότητα και οι παραδοσιακές δομές υφίστανται την πίεση της αποδόμησης, ο Κόντογλου, ως κληρονόμος των αϊβαλιώτικων παιδαγωγικών αρχών, λέει ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ ο Τσαρούχης, θεώρησε χρέος του να αντιταχθεί στην αρχική ωραιοπάθεια, λέει ο Τσαρούχης. Και χρειαζόταν πραγματικά θάρρος και κουράγιο να κάνεις κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και δεν εξέλιπαν οι κατά καιρούς κριτικές υπονομεύσεις.
Είναι βέβαιο ότι τόσο οι κορογραφικές ιστορίες όσο και οι πνευματικές διδαχές του, παρόλα αυτά, άφησαν ένα ανεξίτηλο στίγμα και ματιά σημάδεψαν την εποχή του. Είναι πολύ, ακόμα και δηλαδή μια αυτοπροσωπογραφία του να δούμε με τη γυναίκα του, την κόρη του, θα δούμε πραγματικά ότι και αυτά τα έχει ζωγραφίσει βυζαντινότροπα. Είναι βυζαντινότροπα και αυτά, η γραφή του υπάρχει μια κτητορική επιγραφή, δηλαδή τα πάντα ήταν... Και τα κοσμικά θέματα. Ναι, ακριβώς. Ο Βορέας, η αρπαγή της Ορυχίας, ή ο Λαοκόντας, ή οι παλαιστές, θέματα προσφυλή, που τα διαπραγματεύεται με μεγάλο ταλέντο. Πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο εικονογράφος της λειτουργικής εικονογραφίας της θρησκευτικής, ήτανε ζωγράφος με λογιότητα. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα λοιπόν, τα κοσμικά, τα μυθολογικά, θα διαπραγματεύεται με βυζαντινότροπο τρόπο. Αυτά βέβαια ήταν εκ των υστέρων τα είχε εκτελέσει. Επηρεάζεται, δηλαδή το θέμα το φέρνει σε πρώτο επίπεδο, λείπει η προοπτική, το βάθος, είναι σαν να έκανε εικόνες, μόνο με μυθολογικά θέματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και το σπίτι του, δηλαδή αυτή η περίφημη μια τοιχογραφία που είχε στο σπίτι του, αυτή η σύνθεση που έχει προσωπική του έμπνευση με πάρα πολλά πρόσωπα που ήταν από τον αρχαίο, από τον μεσαιωνικό, από τον νεότερο κόσμο, μια προσωπικότητα ιδιαίτερη, όπως και να το κάνουμε, κύριε Κουτσομάλη, σε όλες τις εκφάνσεις, και γι' αυτό έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι να δούμε αυτήν την προσωπικότητα ως έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ανοιχτούς ορίζοντες, αλλά κάποια στιγμή έκανε μια πολύ συνειδητή προγραμματική επιλογή και ενέπνευσε και άλλους, αυτό που είπατε και τα πρόσωπα που αναφέρατε, τα οποία έφτασαν και ως τις μέρες μας, προσωπικότητες αυτές. Και ήθελα να σας ρωτήσω, περνώντας στο θέμα των μουσείων, γιατί είπαμε για την έκθεση, υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή αυτές γενικότερα οι θεματικές ή ο χώρος ενός μουσείου προσελκύει το κοινό σήμερα, κύριε Κουτσομάλη? Το προσελκύει. Εγώ έχω ζήσει στο Παρίσι πολλά χρόνια. Θυμάμαι, πήγα στο Παρίσι το 69 και έζησα 35 χρόνια. Θυμάμαι τότε οι εκθέσεις που γινόταν σε μεγάλα μουσεία, ας πούμε έξω από το Λούβρο ή έξω από το Γκραν Παλέ, δεν είχαν τον κόσμο που σήμερα πλέον, για να μπορέσεις να δεις μια έκθεση. Τα μουσεία δίνουν δυνατότητες να δει κανείς διαφορετικά, να απαλύνει τη σκέψη του, η οποία μπορεί να βασανίζεται και να μην βασανίζεται, σαν απόλαυση να το δει. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς εδώ. Εμείς αυτό το μουσείο των Αθηνών, που διάγει τριετή βίο μόνο, στο ξεκίνημα είπαμε πού θα πάμε, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Έφτανε να έχει 1.200 επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα κυρίως. Βέβαια ήρθε η πανδημία και όλα αυτά τα σάρωσε, μια φάση καταστροφής, διότι να βλέπει κανείς άδειους τους διαδρόμους, άδειες τις αίθουσες των μουσείων, δεν ήταν ό,τι το πιο ευχάριστο που θα μπορούσε να συμβεί για ένα μουσείο. Όλα όμως ξεπερνούνται. Εμείς δεν αδρανήσαμε, δεν βαλτώσαμε δηλαδή. Φροντίσαμε, παρότι το μουσείο ήταν κλειστό, φροντίσαμε με όλα τα μέσα που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, είτε με προγράμματα παιδικά, είτε με την τρίτη ηλικία. Διοχετεύαμε εικόνες σε οίκους ευγυρίας και μπορώ να πω ότι είχε μεγάλη αποδοχή αυτή η δραστηριότητα.
Τα μουσεία λοιπόν είναι και θα παραμείνουν. Είναι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Προϊόντος του χρόνου. Τα μουσεία γίνεται μια ανάγκη. Ποιος είναι ο σκοπός του μουσείου? Σκοπός του μουσείου δεν είναι να διδάξει τέχνη. Αυτά γίνονται στα σχολεία. Είναι να φέρει την τέχνη κοντά στους ανθρώπους, ανεξάρτητα από ηλικία, καταγωγή, πεδίο μόρφωσης. Αυτά είναι, δεν αφορούν. Το μουσείο θέλει να έχει ανοιχτές πόρτες για όλο τον κόσμο. Να δέχεται την διαφορετικότητα και να μην αποκλείεται κανείς από μια επίσκεψη σε ένα μουσείο. Αυτά το βιώνουμε καθημερινώς. Βέβαια, εγώ έχω την πρώτερη μακράν εμπειρία με το Μουσείο της Άνδρου, που επί 35 χρόνια, μήπως 40, όταν ξεκίνησε, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε γενικός ενθουσιασμός. Οι ντόπιοι θέλανε. Και σε ένα νησί, βέβαια. Δηλαδή, μακριά από το κέντρο. Ακριβώς, μακριά από το κέντρο. Στην Άνδρο. Και όχι μόνο. Να μην πληρούνται οι συνθήκες της υγρομετρίας. Δηλαδή, τα μουσεία υπακούν σε ειδικούς κανόνες υγρομετρίας, θέρμανσης, υγρασίας κυρίως. Mm-hmm. Λοιπόν, οι δυσκολίες υπήρχαν και ξεπεράστηκαν όμως, διότι η τεχνολογία σήμερα προσφέρει πολλές δυνατότητες για να μην αποτελεί τίποτα εμπόδιο σε ένα μουσείο να ασκήσει την αποστολή του, να ακολουθήσει την αποστολή του. Είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που λέτε, δηλαδή στα μουσεία δεν πάνε μόνο οι ειδικοί, δεν πάνε οι γνώστες που θα αναγνωρίσουν ότι αυτός είναι ο τάδε ζωγράφος που έζησε από τότε μέχρι τότε, αυτή είναι η τεχνοτροπία του, αυτό είναι το στυλ του, αυτά είναι τα οχροστήρας του. Και αυτό πραγματικά είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και έτσι πρέπει να το εκλάβουμε και όλοι εμείς, ως μια ανοιχτή αγκαλιά. Και επειδή πια τα μουσεία είναι και ένας χώρος συνάντησης πέρα από την επίσκεψη, δηλαδή βλέπουμε πια ότι υπάρχουν και αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορεί να είναι από παιδιά μέχρι ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, μπορούμε να δώσουμε ένα ραντεβού σε ένα μουσείο, να πιούμε ένα καφέ, να συζητήσουμε. Είναι πια μέσα, μπορεί να ενταχθεί πολύ ωραία μέσα στη ζωή μας ένα μουσείο. Ακριβώς. Όπως είπατε, το μουσείο είναι ένας χώρος συνάντησης, ένας χώρος που ανοίγει κάθε έργο. Να σας πω, αυτό πρέπει να περάσει όμως. Ένα έργο τέχνης δεν μπορεί να αποτελέσει να είναι εικόνα θεάματος. Πίσω από την δημιουργία ενός έργου, ιδίως σε αυτή την περίοδο, στη νεότερη και σύγχρονη τέχνη, κρύβονται από πίσω ιδέες, πόνος, αγωνία. Η αγωνία που έχει ο καλλιτέχνης μπροστά στη λευκή επιφάνεια του καμβάτου, ας πούμε. Στέκεται και λέει, τώρα τι θα κάνω. Εγώ έχω γίνει, εισέπραξα κριτικές από διαπρεπείς σήμερα ζωγράφους, οι οποίοι μου λέγανε τελειώσαμε τη σχολή καλών τεχνών και δεν είχαμε δει ζωντανά, να το πω έτσι, ένα έργο τέχνης του Van Gogh ή του Γκογκέν ή του Σεζάν ή του Μονέ, που αυτοί είναι οι μεγάλες φιγούρες του μοντερνισμού. Και αυτή την ώρα ερχόμαστε εμείς, χάρη σε αυτή τη συλλογή, που με πολύ ζήλο και με πολύ υπευθυνότητα και με πολύ αιμονή ο Βασίλης και η Ελίζα δημιούργησαν, και ερχόμαστε σήμερα με τρεις Van Gogh, σπάνιο φαινόμενο ακόμη και στα μεγαλύτερα ιδιωτικά μουσεία, τρεις Van Gogh. Τι σημαίνει αυτό, τρεις Van Gogh αυτής της συγκεκριμένης περίοδου, που είναι γύρω στο 1889, και έρχεται πίσω από εκεί κανείς να δει την αγωνία αυτού του καλλιτέχνη, ο οποίος είχε απορριφθεί από τον κύκλο του διότι έπασχε από ψυχικό νόσημα. Mm-hmm. Και όταν του δίνανε την άδεια να βγει στον κήπο του ασύλου στο οποίο υπήρχε, ζωγράφησε και ζωγράφησε
αυτό τον υπέροχο πίνακα που είναι το λιωμάζεμα. Το λιωμάζεμα. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα τρία υπάρχει εδώ σήμερα στην Αθήνα και συμμετείχε προσφάτως σε μια έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ. Δηλαδή, ή ο Μπονάρ, ή ο Σεζάν, όπως σας είπα, ή ο Ροντέν, ή ο Πικάσο, ή ο Φρακ. Αυτά τα μεγάλα έργα. Θεοτοκόπουλος, δηλαδή πραγματικά κάποιος και από τους πιο σύγχρονους, έτσι, όπως αυτούς που αναφέρατε, Γκίκα, Τέτσι, είναι πραγματικά ένας θησαυρός, κύριε Κουτσομάλη. Εγώ ήρθα πριν από 2 χρόνια, ήταν η τελευταία φορά. Πραγματικά ήταν το κάτι άλλο. Δηλαδή βλέπεις αυτούς τους πίνακες που τους έχεις δει σε φωτογραφίες ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ ή κάπου, τέλος πάντων, σε ένα περιοδικό, και τους βλέπεις μπροστά σου και θαυμάζεις αυτή την τέχνη. Άλλο να βλέπεις και ένα πίνακα από κοντά και άλλο, τυπωμένο σε ένα περιοδικό, και λες αμάν τι γίνεται, πού βρίσκομαι, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι δημιούργησαν. Είναι ένα μαγικό ταξίδι αυτό, κύριε Κουτσομάλη, και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να αφινόμαστε που και που σε τέτοια ταξίδια, και εσείς τώρα μας βοηθήσατε με αυτή τη συζήτηση. Κάναμε ένα ταξίδι. Ευπρόσδεκτοι θα είστε πάντα, και η Κρήτη εξάλλου εφορείται από έναν πολιτισμό, δεν θα τον αναπτύξουμε τώρα εμείς. Η Κρήτη έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει. Έχει ανθρώπους, ανέδειξε. Λοιπόν, διασφαλίσουμε αυτή τη συνέχεια στον χώρο της γνώσης και της τέχνης. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουτσομάλη, πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ραντεβού στο μουσείο. Ας το πούμε έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βακεθιανάκη, για το ενδιαφέρον που δείξατε από αυτό το μαγευτικό νησί που είναι η Κρήτη. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, κύριε Κουτσομάλη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.